Καλησπέριζα από την Καλυθέα. Μόλις ξεκίνησα μας ανάμεσα στα χαμένα ταλέντα και στον άφοβο για τη Silver League του Τζάμπολ είναι το μάτς. Τα χαμένα ταλέντα στην πρώτη επίθεση με τις πορτοκαλί εμφανίσεις, ο άφοβος με τα σκούρα μπλε. Στην περιφέρεια πάει μπάλα, εκείνο ο Πενταγιώτης. Τελειώνει η επίθεση για τα ταλέντα, παίρνει φάουλ ο Πενταγιώτης, η κατοχή θα μείνει στην ομάδα του. Baseline επαναφορά για τα χαμένα ταλέντα, ο Πενταγιώτης θέλει να βρει μπάλα. Στον Κυριακού θα κλέψει ο Φελεμέγκας. Μπροστά από το κέντρο θα πάει τώρα ο άφοβος, ο Νούκε έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει το Φελεμέγκα δίπλα του, εκείνος θα πασάρει στο Γογάκι. Θα πατήσει από μέσα από το Γογάκι, δεν έρχεται το πρωτοκαλάτι στο μάτς. Δεν βγαίνει μπάλα έξω όμως. Τα χαμένα ταλέντα θα την πάρουν από την προσπάθεια επαναφοράς του άφοβου. Το σουτάκι από μέσα από σας είναι άστοχο, ο Φελεμέγκας θα πάρει το αμυντικό rebound και ο Γογάκης θα κατεβάσει για την ομάδα του. Στο Φελεμέγκα θα βρει πάσα. Εκείνος θέλει να πασάρει στο ρολάρισμα του Πάτζαλη, δεν συνεργάστηκαν καλά, η κατοχή θα χαθεί. Για τον άφοβο τα χαμένα ταλέντα είναι τώρα στην επίθεση, στον Μπίλι πάει μπάλα στην baseline. Εκείνος βλέπει πάσα στην περιφέρεια, ο Μπόικος θα σηκωθεί άστοχα. Το rebound πηγαίνει στον άφοβο και ο Γογάκης θα κατεβάσει για την ομάδα του, περνάει το κεντρικό του γηπέδου. Στον Μπάτζαλη πάει μπάλα, ξανά έξω στο Γογάκη. Θα αλλάξουν μεταξύ τους, σουτάκι από μέσα απόσταση, άστοχα, αμυντικό rebound. Ο Κόλιας για τα χαμένα ταλέντα. Θα περάσει και το κέντρο του γηπέδου, φτάνει στην απέναντι πλευρά, βλέπει τον Μπίλι στην baseline, σηκώνεται εκείνος, γράφει πρώτο καλάθι στο μάτς. 2-0 για τα χαμένα ταλέντα, ενώ πλησιάζουμε στο πρώτο δίλεπτο της πρώτης περίοδου, με το Γογάκι να κατεβάζει. Στο Φελεμέγκα πάει μπάλα για τον άφοβο, σηκώνεται για τρεις ο Φελεμέγκας. Το rebound στο Πενταγιώτη. Πολλές απουσίες για τις δύο ομάδες σήμερα. Τα χαμένα ταλέντα είναι χωρίς ψημάδι αντίπα. Στο γήπεδο ψημάδις νομίζω χρονικά σήμανε την έναρξη της αντεπίθεσης των χαμένων ταλέντων με το ξεκίνημα των παρουσιών του στην ομάδα. Απ' την άλλη ο άφοβος είναι χωρίς Λαμπρινό, χωρίς Γκότσι και χωρίς Καρατζούνι αυτή τη στιγμή. Και χωρίς τον drive φόρο, το οποίο τα παπούτσια έχει κλέψει ήδη ο Γιαννόπουλος. Αυτό με έβγαλε φωτογραφία με τα παπούτσια του άλλου, ρε. Ο Γογάκης παίρνει την μπάλα την επαναφορά. Έχουν κυλήσει 2,5 λεπτά στον αγώνα. Ψάχνει την δίδυση ο Γογάκης, κλείνεται, βλέπει μπάλα στην περιφέρεια. Το drive από το Γιούρτι δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ γιατί χρεώνεται με επιθετικό φάουλ. Στα χαμένα τα λεπτά θα πάει πάλι μπάλα, ο Πενταγιώτης θα κατεβάσει. Χαμηλά έχουν οι δύο ομάδες, πάρα πολύ το κρύο στην Καλυθέα, έχουν σίγουρα θα χρειαστούν χρόνο για να ζεσταθούν. Περιφέρεια η μπάλα, ο Πενταγιώτης ψάχνει να διεισδύσεις, πάει στο πλάι, ξανά στο Πενταγιώτη θα πάει η μπάλα. Το σουτάκι είναι άστοχο, το rebound στο Φελεμέγκα. Στην απέναντι πλευρά ο άφοβος. Ο Γάκης σηκώνεται από μέσα απόσταση, δεν σκοράρει, έχουν περάσει κάτι παραπάνω από 3 λεπτά στον αγώνα. Ωραία στον Κυριακού, φτάνει η μπάλα μπροστά, καλάφι για τα χαμένα ταλέντα. Και ο άφοβος θα είναι και πάλι στην επίθεση με το Γογάκι να κατεβάζει στο 4-0, έχει πάει ο αγώνας. Ο Νούκη έχει την μπάλα στην περιφέρεια για τον άφοβο, βλέπει στη ρακέτα τον Μπάτζαλη, εκείνος κλείνεται, ψάχνει τον Γουργουλίτσα, δεν θα καταφέρει να μαζέψει την μπάλα Γουργουλίτσα, χάνει την κατοχή για τον άφοβο. Ενώ τελικά
Πρέπει να μου είπε ψέματα ο Γιαννόπουλος, γιατί βλέπω και τον κότς στο γήπεδο. Ο Πενταγιώτης. Εδώ δηλωμένος είναι και ο Καρατζόνης βέβαια, οπότε μπορεί να έρθει εκείνος. Ο Πενταγιώτης θέλει να βρει τον Μπίλι, θα κλέψει ο άφοβος. Στην επίθεση ο Νούκε είναι για την ομάδα του. Στην κορυφή θα βρει μπάσα στον Μπάτζαλη, εκείνος ψάχνει τη διείσδυση, κόβει ο Μπίλις, μέτρη της τάπας ο Μπίλις. Ο Πενταγιώτης θα βγάλει τα χαμένα ταλέντα μπροστά, φτάνει στην απέναντι πλευρά, ο Λομόναχος με το lay-up. 6-0 μετά από 4,5 λεπτά στον αγώνα και ο Γογάκης κατεβάζει. Τελεμέγκας σηκώνεται για 3, δεν γράφει, μαζεύει ο Μπίλις. Κόλλιας. Στην απέναντι πλευρά βλέπει τον Πενταγιώτη. Εκείνος ψάχνει να διζήσει, βλέπει τον Κόλλια και πάλι στην περιφέρεια. Ο Μπίλις θα σηκωθεί από τις βολές. 8-0 τα ταλέντα και time out. Γυρίσαμε από το time out. Ο Άφοβος δεν έχει σκοράρει ακόμα μετά από 5 λεπτά αγώνα. Τα χαμένα ταλέντα είναι στο 8-0 αυτή τη στιγμή. Βέβαια είμαστε πάρα πολύ νωρίς στο μάτς προφανώς. Ο Νούκε κάνει τον drive, σηκώνει το φλότερ, είναι άστοχο. Μαζεύει ο Μπίλις, βλέπει τον Πενταγιώτη. Θα περάσει το κέντρο ο Πενταγιώτης για τα χαμένα ταλέντα. Θέλει να παίξει τη ρακέτα, όπου γλίστρησε ο Κυριακού, χρεώθηκε με βήματα. Στο γύρισμα έφυγε τελείως το ένα του πόδι. Πάλι καλά που δεν χτύπησε. Και ο Γογάκης κατεβάζει για την ομάδα του. Στην απέναντι πλευρά ο άφοβος τώρα. Ο Γογάκης θέλει να βρει τον Μπάτζαλη στη ρακέτα, κόβει και πάλι ο Μπίλις. Η κατοχή πηγαίνει. Τα χαμένα ταλέντα, 3 δευτερόλεπτα χρεώθηκε ο Φελεμέγκα στη ρακέτα. Με τον Πιερί να περνάει στις του Κυριακού. Ο Πενταγιώτης κατεβάζει για τα ταλέντα. Ο Κόλλιας θα πάρει φάουλ από τον Βουργουλίτσα. Η μπάλα θα πάει από το πλάι για τα χαμένα ταλέντα. 4 και 20 μένουν ακόμα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Η επαναφορά θέλει να βρει τον Πιερί. Κάνουν καλή άμυνα επέφεση στο άφοβο και κλέβουν. Ο Νούκε θα τους βγάλει μπροστά, βλέπει το Γογάκη στο πλάι, εκείνος ξανά στην περιφέρεια στο Νούκε. Σηκώνεται για 3 και γράφει πρώτο καλάθι στο μάτς για τον άφοβο, 8-3. Ο Πενταγιώτης στο κατέβασμα αφήνει στον Μπόικο. Ο Μπόικος βλέπει τον Μπίλι, έξω είναι ο Πενταγιώτης και πάλι. Κλείνεται ο Πενταγιώτης, αφήνει στον Μπίλι. Εκείνος ψάχνει ωραία μπάλα στην baseline στον Κόλλια. Δεν σκόναρε ο Κόλλια σε επιθετικό rebound. Όχι, αλλά η μπάλα είναι στα χαμένα ταλέντα. Δεν την προλάβει ο Φελεμέγκας. 3-42 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Πενταγιώτης στην baseline. Στον Μπόικο θα βρει. Εκείνος και πάλι θα του γυρίσει μπάλα. Περνάει πάρα πολύ ωραία ο Πενταγιώτης στη ρακέτα. Δεν σκοράρει όμως. Ο άφοβος στο rebound, ο Φελεμέγκας θα βγάλει το μάτι του μπροστά, βλέπει τον Κουργουλίτσα, θα πατήσει ο Κουργουλίτσας, όχι δεν πατάει, στο Φελεμέγκα θα βρει. Εκείνος ωραία στη ρακέτα στον Μπάτζαλη, δεν σκοράρει ο Μπάτζαλης, παίρνει επιθετικό rebound ο ίδιος όμως και σκοράρει. 8-5. Ο Πενταγιώτης έχει την μπάλα στα χέρια του. Στον Πιερί ο Μπίλις βλέπει τον Μπόικο, σηκώνεται από μέσα απόσταση ο Μπόικος, ριμπάνω ο Μπουλίσσας, αφήνει στο Γογάκι την μπάλα, θα περάσει το κέντρο απέναντι ο Φελεμέγκας, ο Λομόναχος στο τρίποντο, σκοράρει και ισοφαρίζει ο Φορφό. Γυρίσαμε από time out, το τρίποδο του Φελεμέγκα έφερε τον αγώνα στα ίσα. Σε σημασμένος ο Φελεμέγκας, πρέπει να τον προσέξουν πάρα πολύ τα χαμένα ταλέντα. Ο Κόλλιας τώρα θέλει να βρει τον Μπίλι στη ρακέτα, πετάγονται να κλέψουν οι παίκτες του άφοβο και τα καταφέρνουν. Στην απέναντι πλευρά μέχρι το drive, καλάθι και φάουλ από τον Νούκε.
Πάγει στη γραμμή λοιπόν για μια βολή, ενώ έχει βάλει την ομάδα του μπροστά. Ο Άφοβος αυτή τη στιγμή τρέχει ένα 10-0. Απάντηση στο αρχικό 8-0 των χαμένων ταλέντων. Έξω είναι η βολή, το rebound πηγαίνει στα χαμένα ταλέντα. Ο Πενταγιώτης θα κατεβάσει. Περνάει το κέντρο του γηπέδου, πατάει από μέση απόσταση, δεν σκοράρει, αμυντικό rebound ο Λοράγκος. Στην απέναντι πλευρά ο Λοράγκος βλέπει πάσα στην baseline, στην περιφέρεια, το shoot είναι άστοχο για τον άφοβο από τον Νούκε. Ο Πεκαγιώτης θέλει να περάσει, παίρνει φάουλ, τέταρτο για τον άφοβο, ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Πενταγιώτης παίρνει την μπάλα από την επαναφορά για την ομάδα του. Κλείνεται στην περιφέρεια. Θα πατήσει για τρεις. Δεν βγαίνει η μπάλα, μαζί ο Φελεμέγκα στο rebound. Και ο Νούκε κατεβάζει. Λεπτό Λοράνδο στην κορυφή. Εκείνος σηκώνεται, δεν θα γράψει. Rebound από τον Νούκε. Επιθετικό για τον άφοβο. Στην περιφέρεια είναι ο Γουργουλίτσας, απέναντι είναι ο Φελεμέγκας. Θέλει να βρει μπάλα προς τα μέσα, κόβει ο Μπίλης, η κατοχή μένει στον άφοβο που έχει 5 δεύτερα για να ολοκληρώσει επίθεση. Ξανά η κατοχή στον άφοβο, 4 τώρα τα δεύτερα. Με τον Γιώργο Κωστόπουλο να περνάει και το καλύτερο. Θα κλέψει ο Πιερή στην κακή επαναφορά. Ο Πενταγιώτης θέλει να βρει μπάλα μπροστά στον Μπίλη. Θα τη μαζέψει ο Μπίλης, ψάχνει τον Κόλια. Δεν είναι καλή η προσπάθειά του και η κατοχή είναι για τον άφοβο. Ο Πατσαλής έβρικε το Φελεμέγκα, εκείνος απέναντι στον Γουργουλίτσα. Στη ρακέτα γυρνάει ο Λοράντος άστοχα. Το rebound πηγαίνει στον Πενταγιώτη. Στον Πενταγιώτη θα πάει, ναι. Εκείνος θα βρει τον Γιώργο Κωστόπουλο, ξανά Πενταγιώτης. Περνάει το κέντρο, Λομόναχος ο Μπίλης μπροστά, τρομερή πάσα από τον Πενταγιώτη. 10-10, τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Ο Νούκε κατεβάζει, θέλει να πει στη ρακέτα, παίρνει φάουλ. Χαμηλά λέει ο ρεφ, τρίτο λοιπόν για τα χαμένα ταλέντα. Στον Μπάτζαλη θέλει να βρει τον Νούκε, εκείνος γυρνάει στη ρακέτα, ο Νούκε παίρνει φάουλ. Τώρα συμπλήρωσαν και τα χαμένα ταλέντα, ούτως ή άλλως βολές για τον Νούκε γιατί ήταν πάνω στην προσπάθεια. 35 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Στη ρακέτα Πιερίς μαζεύει ο άφοβος ακόμα 20 δεύτερα, όλος ο χρόνος είναι για τον άφοβο. Ο Νούκε θέλει να βρει το Φελεμέγκα στην απέναντι πλευρά. Ο Φελεμέγκας πάρα πολύ ωραία μπάλα στη ρακέτα, καλάθι εύκολο για τον άφοβο με τον Γουρκουλίτσα. 4 δεύτερα ακόμα, ο Πενταγιώτης κλείνεται, βλέπει τον Πιερί, προλαβαίνει τον χρόνο, δεν σκοράρει. 10-14 είναι η περίοδος. Δεύτερο δεκάλεπτο στην Καλυθέα, ο Γογάκης έχει την μπάλα στα χέρια του. Θέλει να βρει πάση στο Γουργουλίτσα, αλλάζουν μεταξύ τους, στο τρίποντο ο Γογάκης. Περνάει πάρα πολύ ωραία στο Γουργουλίτσα, καλάθι για τον άφοβο, 10-16. Γεροκοστόπουλος. Περνάει το κέντρο, βρίσκει τελικά τον Πενταγιώτη.
Ψάχνει τη δίσδυση ο Πενταγιώτης, θα σπάσει στο Βιερί, σηκώνεται εκείνος, δεν σκοράρει το rebound, ο Φελεμέγκας. Στην απέναντι πλευρά ο άφοβος, η μπάλα φτάνει στο Βογάκι στην περιφέρεια. Από τα πόδια του Κόλια είναι έξω η μπάλα. Φελεμέγκας τελειώνει η επίθεση για τον άφοβο. Πετάγει το Κόλια, σκλέβει την μπάλα μόνος του μέχρι το lay-up. Δεν σκοράρει, μαζεύει ο Βογάκι στο rebound. Στο πλάινο Φελεμέγκας. Θα το σκεφτεί, θα σηκωθεί και θα γράψει. 10-19. Γύρισαν το time-out, ένα 19-2 τρέχει ο άφοβος αυτή τη στιγμή. Ο Μπόικος έχει μπάλα στα χέρια του. Θέλει να βρει πάσα απέναντι, δεν είναι καλή. Η πάσα χάνεται άλλη μια κατοχή για τα χαμένα ταλέντα. Και ο Γογάκης έχει μπάλα. Σπάει στο πλάι ο Σπυρδονάκος, τον εκεί ο Λοράνδος τώρα. Ο Γκότσης έχει την μπάλα στα χέρια του, τελειώνει το 24 του άφοβου, το 14 συγγνώμη του άφοβου. Η κατοχή είναι στα χαμένα ταλέντα. Εφόσον η παράβαση έγινε στην πίσω πλευρά του γηπέδου, ο άφοβος είχε 14 δευτερόλεπτα, όχι 24. Ο Πενταγιώτης κατεβάζει, παίρνει φάουλα το Βογάκι. Πίσω από το κέντρο η επαναφορά, οπότε 24 για τα χαμένα. Πενταγιώτης θα πατήσει για τρεις, δεν θα γράψει, rebound. Ο Σπυριδονάκος βλέπει το Γογάκι δίπλα του. Κατεβάζει εκείνος, αφήνει στο Φελεμέγκα. Ένα δίλεπτο έχει περάσει στην δεύτερη περίοδο. Η κατοχή μένει στον άφοβο, από το πλάι θα πάει μπάλα. Ο Φελεμέγκας αφήνει στο Γογάκι. Σπυριδονάκος βλέπει το Λοράντο. Παίρνει φάουλα τον Πιερί εκείνος. Baseline επαναφορά για τον άφοβο. Ο Σπυριδονάκος βλέπει το Γογάκι στο πλάι. Εκείνος και πάλι στο Λοράνδο θέλει να μπει στη ρακέτα. Ο Λοράνδος κάνει επιθετικό φάουλ. Η κατοχή γυρνάει στα χαμένα ταλέντα. Πενταγιώτης. Στην απέναντι πλευρά τα ταλέντα, ο Πενταγιώτης βλέπει την πλάτη του Πιερί, γυρνάει στη ρακέτα, κόβεται από τον κότσι, ριμπάντο ο Λοράνδος και ο Γογάκης κατεβάζει. Ψάχνει τη διείσδυση, κόβει ο Κυριακού, μένει η κατοχή στον άφοβο. Ο Γκότσης από την επαναφορά, βλέπει το Φελεμέγκα στην περιφέρεια. Εκείνος θα βρει μπάλα προς τα μέσα, κλέβουν τα ταλέντα. 3-1 μπροστά, στον Μπόικο πάει μπάλα, δεν τελειώνει εκείνος τη φάση. Ο Φελεμέγκας θα βγάλει μπροστά τον άφοβο, βλέπει το Γογάκι. Ο Γκότσης θα παίξει με πλάτη τώρα για τον άφοβο. Κλείνεται ωραία όμως, θα βρει το Λοράνδο, εκείνος αναγκάζει να βγει προς τα έξω. Γυρνάει ο Λοράνδος, σκοπίεση άστοχα, μαζεύει το ριμπάνο Πιερίς, βλέπει τον Πενταγιώτη. Περνάει ο Πενταγιώτης στο κέντρο, πάρα πολύ ωραία στην απέναντι πλευρά, βλέπει τον Μπόικο, ο Λομόναχος στα 5,5 μέτρα. Δεν θα σκοράρει, θα μαζέψει ο Γκότσης το ριμπάνο και θα βρει το Γογάκι. Έχουν κολλήσει εντελώς τα χαμένα ταλέντα στην επίθεση. Ενώ είχαν κάποιες ευκαιρίες με ελεύθερα σουτ ή lay-up, δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν. Ο Σπυριδονάκος βλέπει το Φελεμέγκα. Εκείνος παίζει με τον Λοράνδο, θέλει να μπει στη ρακέτα, παίρνει φάουλ από τον Πιερί. Δεύτερο φάουλ για τον Πιερί ήταν αυτό, στην baseline θα πάει επαναφορά, ο Σπυριδονάκος θα επαναφέρει. Βλέπει το Γογάκι, δεν σκοράρει, το rebound από κανένα φάουλ από τον Λοράνδο. Δεύτερο φάουλ για τον Λοράνδο, αλλαγή ο Πάτζαλης θα μπει στη θέση του Φελεμέγκα ή του Λοράνδο, ο Φελεμέγκας πήγε να βγει, αλλά τελικά ο Γιαννόπουλος βγάζει τον Λοράνδο με τα δύο απανωτά φάουλ, 6-10 για το ημίχρονο.
Ο Πενταγιώτης κατεβάζει για την ομάδα του στην απέναντι πλευρά. Θα πατήσει, όχι θα πατήσει, θα παίξει με την πλάτη του Κυριακού. Σηκώνεται εκείνος, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές. Να δούμε τώρα, θα πήγε ο Φελεμέγκας, προφανώς ήταν κουρασμένος για το γεννάμιο πριν. Να δούμε αν θα ξεκολλήσει την ομάδα από τις 10 πόντους του Κυριακού με τις βολές του. Μία βολή εύστοχη, η μπάλα είναι για τον άφοβο. Ο Σπυρδονάκος επαναφέρει στο Γογάκι. Στην απέναντι πλευρά η μπάλα, στη ρακέτα κόβεται ο Νούκε, η κατοχή μένει στον άφοβο. 5.48 για να τελειώσει το ημίχρονο, δεν είναι καλή επαναφορά, κόβει ο Πενταγιώτης, μένει η κατοχή στον άφοβο πάντως. Ο Πάτζαλης βλέπει έξω το Γογάκι. Εκείνος θέλει να παίξει με τον Κότσι, δεν συνοήθηκαν σωστά. Χάθηκε η κατοχή, ο Πενταγιώτης περνάει το κέντρο του γηπέδου. Φτάνει μέχρι τη ρακέτα, παίρνει φάουλ και σκοράρει κιόλας ο Πενταγιώτης. 13-19 time out. Γύρισαμε από το time out, στο γραμμένο βολίνο για μια συμπληρωματική είναι ο Πενταγιώτης. Άντι βάλει 14-19. Ο Γάκης περνάει το κέντρο του γηπέδου, βλέπει τον Νούκη, εκείνος σκρινάρεται από τον Κότσι. Πολύ καλή άμενα εδώ από τα ταλέντα που άλλαξαν και ξανάλλαξαν μέσα στην ίδια φάση, πάρα πολύ καλά. Κότσις θέλει να μπει προς τα μέσα, κλείνεται, σηκώνεται, δεν σκοράρει, μπάλα είναι για τα χαμένα ταλέντα. Το Πενταγιώτης θα κατεβάσει για την ομάδα του στο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Θέλει να παίξει την πλάτη του Πιερί, μπαίνει στη ρακέτα, σπάει και πάλι έξω. Στον Μπόικο στο τρίποντο, σηκώνεται εκείνος άστοχα, ο Γεωργοκοστόπουλος μαζεύει την μπάλα, αλλά την γυρνάει στον Κότσι. Και ο Γογάκης κατεβάζει. Στο πλάι πάσα, ψάχνουν τον Κότσι, παίρνει στο άφοβο, μπαίνει στη ρακέτα, εκείνος βγάζει προς τα έξω. Ο Σπυριδονάκος είναι στο τρίποντο και γράφει ο Σπυριδονάκος 14-22. Και ο Πενταγιώτης κατεβάζει 4-10 ακόμα για να τελειώσει το ημίχρονο και είναι στην περιφέρεια ο Πενταγιώτης. Βλέπει τον Κυριακό, εκείνος ψάχνει τη δίσδυση, πάει στο πλάι ο Γεωργοκοστόπουλος, θα σκοφεί για 3 και θα απαντήσει. 17-22, 4 λεπτά ακόμα. Ο Γάκης. Βλέπει στο πλάι τον Σπυριδονάκο. Εκείνος θέλει να βρει μπάλα στη ρακέτα στον Πάτζαλη. Γυρνάει ο Πάτζαλης, σηκώνεται άστοχα το rebound στο Πιερί. Πενταγιώτης στην baseline στον Γεροκοστόπουλο, θέλει να παίξει με πλάτη, σπάει στην περιφέρεια. Κυριακού είναι εκεί, δεν σκοράρει. Έξω η μπάλα για τον άφοβο, η κατοχή 3-21 για το ημίχρονο. Και ο Γογάκης είναι με την μπάλα στα χέρια του. Νούκε ψάχνει τον Κότσι, κλείνεται από δύο, εκείνος γυρνάει άστοχα το rebound στον Γεωργοκοστόπουλο, αφήνει στον Πενταγιώτη, εκείνος περνάει ο Πενταγιώτης το κέντρο. Ωραία στη ρακέτα στο Πιερί, δεν σκοράρει ο Πιερίς, μαζεύει ο Γογάκης. Στην απέναντι πλευρά ο Γογάκης. Το rebound πηγαίνει στον Πενταγιώτη. 2-35, 3-1 μπροστά τα ταλέντα. Ο Πενταγιώτης ωραία στο Πιερί. Παίρνει φάουλ, θα πάει για βολές.
ο Λοράνδος θα ξαναμπεί. Άλλαξε τον Κοτσί. Μία βολή από τον Πιερί. 18-22 με τον Μπίλι να ξαναμπαίνει και εκείνο στον αγώνα και το Γουγάκι να κατεβάζει. Κλείνεται στην baseline, ωραία βλέπει τον Μπάτζαλη, σκοράρει εκείνος 18-24. Και ο Πενταγιώτης έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει τον Γιώργο Κωστόπουλο στην περιφέρεια. Εκείνος πάρα πολύ ωραία στον Μπίλι. Καλάθι για τα ταλέντα 20-24. Γογάκης. Θα του κλέψει ο Κόλιας. Θα βγήκε στον εφηβιασμό. Φτάνει μέχρι τον drive. Δεν σκοράρει μαζί με ο Πενταγιώτη. Σηκώνεται 22-24. 1-40 ακόμα. Ψάχνει τη διείσδυση, θέλει να βρει μπάλα στο Λοράνδο, το καταλαβαίνουν τα ταλέντα, κλέβουν ο Κόλιας, θα βγάλει την ομάδα του μπροστά, βλέπει τον Πενταγιώτη για το προσπέρασμα, είναι το τρίποντο, είναι άστοχο όμως, η μπάλα είναι έξω για τα ταλέντα, από τα χέρια του Σπυριδονάκη. Ο Γιούρτης και ο Γουργουλίτσας μπήκαν στον αγώνα για τον άφοβο, ο Πενταγιώτης έχει την μπάλα. Βλέπει τον Μπίλι, εκείνος πάει στο Γιώργο Κωστόπουλο, προσποιείται, ξανά στο Μπίλι, στη ρακέτα ο Μπίλις, τελείωσε το 24, δεν μέτραγε ούτε το πρώτο σου του Μπίλι. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Ο Νούκε έχει την μπάλα στα χέρια, το μάτς είναι στο σουτ. Περνάει ο Νούκε, ωραία προσπάθεια, δεν σκοράρει, μαζεύει ο Μπίλις στο rebound, βλέπει τον Πενταγιώτη. Στην απέναντι πλευρά Πενταγιώτης, ωραία στο Γιώργο Κωστόπουλο. Αστοχή, παίρνει το rebound ο ίδιος. Έξω είναι ο Πενταγιώτης για 3 και γράφει 25-24 σε 35 δευτερόλεπτα. Κόλλησε η άμυνα του άφοβου, αλλά μπορούσε να το κάνει αυτό ο Γιώργο Κωστόπουλος, εφόσον αυτό που έκανε ήταν ξεκάθαρα σουτ, απλά δεν έφτασε μπάλα στεφάνι. Δεν θα μπορούσε να το κάνει άμα έκανε την μπάλα μπροστά για τον εαυτό του μόνο. Καλάθι εδώ, πολύ ωραία. Το Γιούρτη 15 δεύτερα μένει για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Ο Πενταγιώτης έχει την μπάλα στα χέρια του. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Περνάει, βλέπει τον Μπίλι. Εκείνος ξανά στον Πενταγιώτη. Ωραία προσποίηση, σηκώνεται για 3. Αυτό θα είναι το πρώτο ημίχρονο. Θα προλάβει. Δεν προλαβαίνει ο Γιούρτης. Αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο στην Καλυθέα. 25-26 είναι το σκορ. Ένα από τον μπροστά ο άφοβος μετά ένα πολύ ωραίο πρώτο μέρος. Ο Γιώργο Κωστόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του, ψάχνει να βρει στη ρακέτα πάσα. Ο Κόλιας ξανά στο Γιώργο Κωστόπουλο, μπαίνει προς τα μέσα, πάει προς τα έξω. Ο Μπίλις παίρνει την μπάλα, κόβεται από τον Κότσι και κάπως έτσι τελειώνει και το 24 για τα χαμένα ταλέντα. Η κατοχή γυρνάει στον άφοβο. Άφοβος λοιπόν στην ευήδεση, ο Γιούρτης έχει την μπάλα στα χέρια του. Θέλει να παίξει με τον Κότσι, εκείνος μπαίνει στη ρακέτα, γυρνάει και σκοράει. 25-28 από τον Μύρονα και ο Κόλιας έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει τον Γιώργο Κωστόπουλο, εκείνος τον Πενταγιώτη. Ωραία θα βρει ο Πενταγιώτης τον Κυριακού. Δεν θα τελειώσει καλά ο Κυριακού μπροστά στον Κότσι, αλλά η κατοχή θα μείνει στα ταλέντα που έχουν 9 δευτερόλεπτα.
Κυριακού βλέπει τον Μπίλη, σηκώνεται εκείνος από μέσα απόσταση 27-28. Και ο Γιούρτης κατεβάζει για τον άποβο. Ψάχνει να διεισδύσει, δε σκοράρει, μαζεύει ο Κόλιας στο αμυντικό rebound. Βλέπει τον Πενταγιώτη, θα βγάλει την ομάδα του μπροστά ο Πενταγιώτης. Στην απέναντι πλευρά βλέπει τον Μπίλη, ο Μπίλης πάει στη γωνία. Ο Κυριακού σηκώνεται για τρεις και γράφει μπροστά τα ταλέντα, 30-28. Γιούρτης. Λοράντος για τρεις, όχι. Ο Πενταγιώτης στο rebound. Θα περάσει και το κέντρο. 3-2 μπροστά τα ταλέντα. Πολύ ωραία Πενταγιώτη στον Κυριακού. Καλάθι από τον Κυριακού, 32-28. Κάνει τεράστιο μάτσο ο Πενταγιώτης σήμερα, το οποίο νομίζω δεν φαίνεται καν στη στατιστική, στο κατέβασμα, στην οργάνωση, στα rebound. Τρομερός Πελεμέγκας, σηκώνεται για 3, δεν γράφει rebound ο Μπίλης. Στον Πενταγιώτη η μπαλά. Εκείνος θέλει να παίξει στην πλάτη του Κυριακού, γυρνάει στη ρακέτα, σηκώνεται, δεν σκοράρει μαζί ο Πελεμέγκας. Και έχουμε διακοπή γιατί χτύπησε ο Πενταγιώτης. Συνέχεια στο παιχνίδι είναι okay, ο Πενταγιώτης, κρατάει βέβαια τα δάχτυλά του, αλλά από ό,τι βλέπω λέει ότι είναι okay. Πελεμέγκας. Στο Λοράνδο, θέλει να παίξει ο Λοράνδος, γυρνάει με τον Μπίλη, δεν σκοράρει το rebound ο Μπίλης. Και ο Πενταγιώτης κατεβάζει. Θέλει να μπει στη ρακέτα, κλείνει καλά ο Γιούρτης στην περιφέρεια, ενώ ο Κυριακού, δεύτερο συνεχόμενο. Όχι, δεν θα μπει τώρα, μαζεύει ο Γιούρτης στο rebound. Φτάνει στην απέναντι πλευρά, παίρνει στη ρακέτα, παίρνει φάουλ χαμηλά από τον Κόλια, από τον Κυριακού, συγγνώμη. Στο πλάι θα πάει μπαλά για τον άποβο. Ο Φελεμέγκας πηγαίνει για την επαναφορά και βλέπει τον Κότσι. Εκείνο στο Γιούρτη θα κλέψει τα ταλέντα. Ο Κυριακού θα τα βγάλει μπροστά. Κρατάει την μπάλα, βλέπει τον Πενταγιώτη. Όχι, δεν είναι καλή. Πάσα του χάθηκε και φτηνά 130 ταλέντα. Και ο Φελεμέγκας θα περάσει το κέντρο για τον άποβο. Στη ρακέτα είναι ο Γκότσης που σκοράρει. 32-30. Μπίλης. Κόλιας. Ξανά στο Μπίλη. Δεν θα σκοράρει εκείνο. Στο rebound πηγαίνει στους παίχτες του άφοβο. Έχει φύγει μπροστά ο Γιούρτης από την πάσα του Γουργουλίτσα. Παίρνει φάουλ από τον Πενταγιώτη. Μετά από 4 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Baseline επαναφορά. Ο Φελεμέγκας θέλει να βρει το Λοράνδο κατά το καλάθι. Πάολο Μπίλης. Μπολές για το Λοράνδο. Μία βολή από τον Λοράντο, 32-31. Ο Πενταγιώτης με την μπάλα. Στην απέναντι πλευρά ο Πενταγιώτης βλέπει τον Μπίλη. Εκείνος πάσει στο πλάι, ο Κυριακού θα σκοθεί από μέσα απόσταση. 34-31, έχει βάλει 7 συνεχόμενους ο Κυριακού. Ο Γιούρτης κατεβάζει για τον άποβο. Βλέπει το Λοράνδο.
Θέλει να παίξει ο Λοράδο στον Μπίλι. Γυρνάει στη ρακέτα. Δεν σκοράρει το rebound στον ίδιο. Γυρνάει και πάλι ούτε τώρα. Άλλο ένα rebound και καλά του τελικά. 34-33. Ο Κόλιας έχει την μπάλα, φάουλ από τον Γουργουλίτσα. Τρία φάουλ για τα ταλέντα. Πρώτο ήταν αυτό για τον άφοβο. Από το πλάι θα πάει η μπάλα προφανώς. Η επαναφορά στον Γιώργο Κωστόπουλο για τα χαμένα ταλέντα. Βλέπει τον Κόλια και πάλι εκείνος. Ο Μπίλης τώρα. Κλείνεται Πενταγιώτης. Ωραία βλέπει τον Κόλια. Drive από τον Κόλια. Δεν θα σκοράρει. Rebound follow καλάθι από τον Μπίλη. Ο Φελεμέγκας θέλει να κατεβάσει για το μάτι. Έχουμε μπει εδώ και περίπου 30 δεύτερα στο δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης. Ο Λοράνδος θα σηκωθεί για 3 στο rebound. Από το Γιούρτι θα βάλει χέρι ο Πενταγιώτης και θα βγάλει την μπάλα έξω σώζοντας τα ταλέντα από ένα καλάθι. Ουσιαστικά δύο αλλαγές τώρα, Μπόικος και Πιερίς μπαίνουν στον αγώνα. Με το Γιούρτι να επαναφέρει για τον άφοβο στην baseline, βλέπει στην περιφέρεια πάση στο Γουργουλίτσα. Γκότσις. Γιούρτις σηκώνεται για 3, όχι. Γύρισαμε από το time-out, ο Κόλιας κατεβάζει τα ταλέντα. 36-33 είναι το σκορ. Ωραίο ντέρμπι στην Καλυφαία. Μπόικος κρατάει την μπάλα στην περιφέρεια, βλέπει τον Πιερί. Θέλει να παίξει εκείνος, ωραία κίνηση, δεν σκοράρει το rebound, πηγαίνει στο Πενταγιώτη. Έχει 5 δεύτερα, ο Πενταγιώτης θα του φύγει μπάλα, όμως χαμένη κατοχή για τα ταλέντα. Μπάλα για τον άφοβο. Συγχωρείτε. 3:50 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Γιούρτης κατεβάζει για τον άφοβο. Βλέπει το πλάι πάσα. Ο Γογάκης ψάχνει να διεισδύσεις. Πάει έξω στο Σπυριδονάκο. Ο Γκότσης. Τελειώνει η επίθεση για τον άφοβο. Προλαβαίνει το χρόνο. Ο Γκότσης σκοράρει. 36-35. Πενταγιώτης. Ωραία βλέπεις τη ρακέτα του Πιερί. Περνάει εκείνος, σηκώνεται άστοχα, rebound από τον ίδιο και φάουλ. Τώρα βολές για τα ταλέντα. Έξω είναι οι βολές, το rebound στον Κότση. Γιούρτης στην απέναντι πλευρά. Κλείνεται, θέλει να βρει μπάλα στο πλάι. Φτάνει τελικά η πάσα προς εκεί. Ο Σπύρης Βονάκος κινείται στην περιφέρεια για την ομάδα του. Ξανά στο Γιούρτη. Τελειώνει η επίθεση για τον άφοβο. Κλέβουν τα ταλέντα με τον Πενταγιώτη που παίρνει φάουλ και σκοράρει κιόλας. 38-35, κακό φάουλ αυτό για τον άφοβο. Έγινε και με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούσε να εμποδίσει τον Πενταγιώτη από να σκοράρει. Αφού έγινε με το σώμα και ο Πενταγιώτης έχει πάρα πολύ καλό κοντρόλ του σώματός του για να ισορροπήσει και να βάλει το καλάθι. Η βολή είναι άστοχη, πάντως μαζί το Σπυριδονάκο στο rebound, βλέπει το Γιούρτη. Εκείνος περνάει το κέντρο με πάσα στο Νούκε. Στην απέναντι πλευρά ο άφοβος, η μπάλα στο Γογάκι στην κορυφή. 2,5 λεπτά ακόμα για την τρίτη. Drive από το Γογάκι, παλεύει να κλέψει ο Κόλιας, δεν τα καταφέρνει. Κατοχή μένει στον άφοβο που έχει 9 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει επίθεση. Γογάκης 5 τώρα.
Θα πατήσει για τρεις ο Γογάκης. Δεν θα γράψει το rebound σε κανέναν. Η μπάλα είναι έξω για τα ταλέντα. 2 και 19 ακόμα. Κόλιας περνάει το κέντρο με πάσα στον Πίλη. Εκείνος πιέζεται. Φάουλ από τον Νούκε. Τέταρτο ήταν αυτό για τον Άφοβο που συμπληρώνει ομαδικά πλέον. Στα χαμένα ταλέντα η μπάλα. Στον Πίλη. Χερίς μένει η κατοχή στην ομάδα του. 9 δεύτερα. Ο Κόλιας τα επαναφέρει. Ψάχνει τον Μπόικο στην περιφέρεια. Εκείνο στο Πενταγιώτη. 5 δεύτερα ακόμα. Σηκώνεται από μέσα απόσταση ο Πενταγιώτης και γράφει. 40-35, τρομερός Πενταγιώτης για τα ταλέντα. Ο Γογάκης βλέπει τον Κότσι. Εκείνος στη ρακέτα στο Νούκε, κρατάει ο Νούκε την μπάλα. Βγαίνει προς τα έξω, πιέζεται. Ψάχνει τη δύσδυση, ωραία, θα βρει τον Κότσι. Καλάφι για τον άφοβο. Τρομερή φάση από τον Νούκε, 40-37. Και ο Πενταγιώτης κατεβάζει. Περνάει το κέντρο του γηπέδου. Ακόμα 1:20 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Πενταγιώτης βλέπει τον Μπίλη. Ο Μπίλης ψάχνει τον Πιερί. Γυρνάει στη ρακέτα, σπάει στην περιφέρεια στον Μπόικο. Σηκώνεται εκείνος άστοχα το rebound. Τι έχουμε. Φάουλα τον Κόλια. Το πλάι μπάλα για τον άφοβο, 1:10 ακόμα συμπληρωμένα πια τα ομαδικά και στους δύο. Νίκη για 3-40-40 ισοπαλία. Πενταγιώτης, τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Θα φύγει μπάλα από τον Πενταγιώτη. Η κατοχή γυρνάει στον άφοβο. 47 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Ο Γογάκης πηγαίνει στην επαναφορά. Βλέπει τον Νούκε στην περιφέρεια. Εκείνος ψάχνει τον Λοράνδο. Φάουλ από τον Πιερί. Πολλές. Τρίτο φάουλ για τον Πιερί ήταν αυτό. Γυρίσαμε από τα ημά του Πενταγιώτης, έχει την μπάλα στα χέρια του, ο άφοβος έχει προσπεράσει και πάλι. Μπίλης στο Πιερί. Εκείνος είναι να το ξαναβρει στη ρακέτα, βάζει χέρια ο Νούκε και κλέβει. Φάουλ από τον Μπόικο, βολές για τον άφοβο. Κακό φάουλ για τα ταλέντα όπως και το προηγούμενο, έχει δώσει 4 βολές στον άφοβο χωρίς λόγο η ομάδα των ταλέντων. Και έχει χάσει ένα συν 5 που είχε και μπορεί να πάει στο μείον 4 τώρα πριν τελειώσει η περίοδος. Να δούμε θα κάνει ο Νούκε την γραμμή. Μια βολή ο Κόλιας μαζεύει, ο Πενταγιώτης κατεβάζει. Τελευταία επίθεση στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Πενταγιώτης με την μπάλα 10 δεύτερα ακόμα. Κλείνεται. Γυρνάει, σηκώνεται. Απίστευτο καλάφι από τον Πενταγιώτη. 42-43 στο τέλος της περίοδου. Τέταρτο δεκάλεπτο στην Καλυφαία. Ο Γογάκης έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει τον Λοράνδο
Μπαίνει στη ρακέτα, εκείνος γυρνάει, βγαίνει άμυνα, το rebound στον Κυριακού. Ο Πενταγιώτης κατεβάζει στον πόντο, είναι το μάτς 42-43, όπως ήταν και στο ημίχρονο, 25-26 τότε. Πενταγιώτης στον Πίλη. Σπάει στο πλάι στον Μπόικο, περνάει εκείνος, βλέπει τον Πενταγιώτη στο τρίποντο. Δεν θα γράψει, μαζεύει ο Λοράντος. Ο Γιούρτης κατεβάζει για τον άφοβο. Φτάνει στην απέναντι πλευρά. Θέλει να διεισδύσει, σηκώνεται άστοχα το rebound ο Πενταγιώτης. Γεροκοστόπουλος. Πενταγιώτης και πάλι. Φάουλα το Γιούρτη. Τέταρτο φάουλ για τον Γιούρτη, ο Φελεμέγκας τον άλλαξε αμέσως. Ο Πενταγιώτης με την μπάλα στα χέρια του. Κινείται στην περιφέρεια, βλέπεις τη γωνία τον Μπόικο, εκείνος ξανά στον Πενταγιώτη. Στη ρακέτα είναι ο Κυριακού, πολύ ωραία κίνηση, δεν σκοράρει ο Μπίλης στο φόλο, ούτε τον ακαλάφι. Ο Γογάκης θα βγάλει μπροστά την ομάδα του. Φελεμέγκας. Περιφέρεια είναι ο Λοράνδος, δεν θα γράψει, μαζεύει ο Μπόικος. Γεροκοστόπουλος αφήνει στον Πενταγιώτη. Πατάει από μέσα απόσταση, 44-43 μπροστά τα ταλέντα και πάλι. Πελεμέγκας. Λοράμβος γυρνάει στη ρακέτα, κόβει ο Μπίλης, τρομερή άμυνα από τον Μπίλη. Ο Πενταγιώτης 3 με 2 μπροστά τα ταλέντα, βλέπει πάρα πολύ ωραία τον Μπίλη. Φάουλ βολές. Μία βολή από τον Μπίλη, 45-43. Μετά από ένα δίλεπτο στο τελευταίο δεκάλεπτο και ο Γογάκης κατεβάζει για τον άφοβο. Στην απέναντι πλευρά ο Γογάκης. Ψάχνει να βρει στην περιφέρεια τον Νιού και κρατάει ο Νιού και την κατοχή. Κάνει ένα step back, σηκώνεται για τρεις, πολύ δύσκολη προσπάθεια τον ριμπάντο Κυριακού. Βλέπει τον Πενταγιώτη. Στην απέναντι πλευρά το φλότερ είναι εύστοχα τον Πενταγιώτη, 47-43, πάρα πολύ ωραία. Τελείωσε εδώ τη φάση ο Πενταγιώτης και ο Γογάκης κατεβάζει. Φελεμέγκας σηκώνεται για τρεις. Ένα παντά επιθετικό rebound όμως ο άφοβος. Και τα λάθη από τον Μπάτζαλη. 47-45. Πενταγιώτης βλέπει τον Μπίλη. Εκείνος θα χάσει την μπάλα. Κλέβει ο άφοβος, ο Φελεμέγκας θέλει να βρει το Γογάκι μπροστά. Drive από το Γογάκι. Ωραίος εφηβιασμός για τον άφοβο. Ισοπαλία και time out. Γυρίσαμε από το time out. 6,5 λεπτά μένουν ακόμα για να τελειώσει το μάτς που είναι ισόπαλο. Ο Πενταγιώτης έχει την μπάλα για τα ταλέντα. Κλείνεται, βλέπει τον Μπίλ. Εκείνος ψάχνει πολύ ωραία τον Πιερή. Τελειώνει ο Πιερής. 49-47. Στην απέναντι πλευρά η πάση του Φελεμέγκα. Κλέβει ο Πενταγιώτης. Μπαίνει στη ρακέτα, σηκώνεται, δεν σκοράρει, η μπάλα είναι έξω για τον άφοβο. Ο Γάκης. Ο
Βλέπει τον Κότσι, θέλει να παίξει ο Φίνος. Παίρνει φάουλ από τον Βίλι. Κότσι ο Πενταγιώτης κατεβάζει. 5 και 40 ακόμα. Σηκώνεται για 3 ο Πενταγιώτης. Δεν μπαίνει μπάλα, ο Κότσι μαζεύει. Νούχε. Θα μπει στη ρακέτα. Κάνει βήματα. Χαμένη κατοχή. Πενταγιώτης και πάλι με την μπάλα. Στην περιφέρεια βλέπει τον Μπίλι τώρα, εκείνος ψάχνει στη ρακέτα τον Πιερί. Τρομερή φάση από τον Πιερί. 51-47 στους 4 στα ταλέντα. Ο Γιούρτης κατεβάζει την ώρα που μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Φελεμέγκα σηκώνεται για 3. Δεν θα απαντήσει το rebound ο Μπίλις. Θα φύγει μπάλα από τον Πενταγιώτη, κλέπει ο παίκτης του Άφοβου. Ο Νούκε βλέπει το Γιούρτη. Εκείνος παίρνει φάουλ από τον Πενταγιώτη. Όχι, από τον Μπίλι παίρνει φάουλ. Τρίτο φάουλ για τον Μπίλι. 4 και 45 για να τελειώσει ο αγώνας. Ο Γιούρτης πηγαίνει στη γραμμή για βολές για τον Άφοβο. Μία βολή έφευγε, 51-48. Πενταγιώτης. Βλέπει πάρα πολύ ωραία το Βιερί. Καλάφι και φάουλ από το Βιερί. Τρομερή φάση για τα ταλέντα για αυτή. 4 και 32 για το φινάλε. 53-48 τα ταλέντα είχαν πλεονέκτημα στη ρακέτα με Πιερί και Μπίλι και τώρα μου αποφασίζει και το Λοράνδο μέσα για να ισορροπήσει την κατάσταση. Έξω η βολή από τον Μπίλι, επιθετικό ριμπάντο Κυριακού, έξω στον Πενταγιώτη. Στο συν 5 τα χαμένα ταλέντα για δεύτερη φορά νομίζω στο παιχνίδι, που πιάνουν αυτή τη διαφορά. Μετά το 8-0 βέβαια. Και ο Πενταγιώτης είναι άστοχος τώρα, το ριμπάντο πηγαίνει σε ποιο, το ριμπάντο πηγαίνει στον Άφοβο και στον Νούκε που θα περάσει στο κέντρο. Εκείνος βλέπει το Λοράνδο. Θέλει να παίξει ο Λοράνδος με τον Μπίλι. Γυρνάει στη ρακέτα, σπάει στο Νούκε. Κλείνεται εκείνος στο Κότσι. Θα μπει στη ρακέτα ο Κότσις. Δεν σκοράρει το rebound ο Λοράνδος και καλάφι. 53-50. Πενταγιώτης. 3 και 40 ακόμα. Θέλει να παίξει στην πλάτη του Πιερί ο Πενταγιώτης, γυρνάει εκείνος, χρεώνεται με βήματα. 3 και 30 για να τελειώσει ο αγώνας στους 3 το μάτς. Φελεμέγκας βλέπει το Νούκε. Κλείνεται ο Νούκε στην baseline. Έχουμε φάουλ. Τη γράμμη, φάουλ. Από τον Πενταγιώτη, τρίτο για τα ταλέντα, 3 έχει ο Άφοβος. Baseline επαναφορά, ο Φελεμέγκας βλέπει τον Λοράντο. Στην κορυφή ο Γκότσι σηκώνεται, άστοχα μαζεύει ο Μπίλις, βλέπει τον Πενταγιώτη. 3 και 10 ακόμα.
στο πλάινο Κυριακού για τρεις. Δε θα μπει μπάλα μαζί το Φελεμέγκας. Στην απέναντι πλευρά απαντάει ο Φελεμέγκας, όχι να στοχος. Μπλέκονται ο Νούκε με τον Γκότσι, κατοχή όμως μένει πάντως. Ο Γιούρτης είναι, συγγνώμη, όχι ο Νούκε. Δεν σκοράρει ο άφοβος από την προσπάθεια του Γιούρτη. Και ο Πενταγιώτης περνάει το κέντρο με πάση στο Γεροκοστόπουλο. Εκείνος βλέπει τον Μπίλι. Παίρνει φάουλ από το Φελεμέγκα, τέταρτο είναι αυτό για τον άφοβο time out. Λοιπόν, γυρίσαμε από το time out. Η επαναφορά πηγαίνει στον Μπίλι για τα ταλέντα. Εκείνος βλέπει τον Κόλια. Δεν είναι καλή πάσα, το κλέβουν οι παίχτες στο άφοβο. Ο Φελεμέγκα θα βρει τον νου και μπροστά. Εκείνος θα πει στη ρακέτα και θα σκοράρει 53-52. 2 και 20 για το τέλος. Εδώ ήταν μια που σταματήσει τα ταλέντα. Τη φάση είχαν φάουλ να δώσουν. Κόλιας. Μπίλις. Παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές. Από τον Μπίλι, 55-52. Ο Νούκε κατεβάζει για τον άφοβο. Βλέπει τον Γκότσι με πλάτη εκείνος. Θέλει να μπει προς τα μέσα. Γυρνάει, σηκώνεται και σκοράρει ο Γκότσις. Την ώρα που μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα, 55-54. Πενταγιώτης, ωραία, βλέπει τον Κόλια στην baseline. Εκείνος στο Βιερί, φάουλ, βολές. Δύο κακά φάουλ από τον άφοβο τώρα τα αυτά. Δίνουν βολές τα ταλέντα. Ένα και 43 μένει για το τέλος. Ο Πιερίς είναι στη γραμμή, γράφει την πρώτη, 56-54. Έξω η δεύτερη, rebound ο Γκότσις, βλέπει το Γιούρτη. Θα κλέψει ο Κόλιας όμως, που είχε καταλάβει την πάσα του. Ο Πενταγιώτης βγάζει τα ταλέντα μπροστά. Το πιέζει ο Γιούρτης. 1 και 22 ακόμα, 10 δεύτερα για την επίθεση των ταλέντων. Ο Πενταγιώτης είναι στην περιφέρεια, σηκώνεται για τρεις, όχι δεν μπαίνει, μαζεύει ο Νούκε την μπάλα. Την κρατάει την κατοχή μπροστά το κέντρο ο Νούκε. 1 και 10 για το φινάλε. Το μάτς είναι στους 2, ο Λοράνδος για το προσπέρασμα του άφοβου, όχι, μαζεύει ο Πιερίς. Και μόλις μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, καθοριστική επίθεση για τα ταλέντα. Ο Πενταγιώτης βλέπει τον Κόλια. Ξανά Πενταγιώτης, 10 δεύτερα ακόμα. Κλείνεται, βλέπει τον Μπίλι, σηκώνει τον Μπίλι από την κορυφή. Άστο Χαριμπάνο, Φελεμέγκα στα 40 δευτερόλεπτα. Βλέπει τον Κότσι ο Φελεμέγκα στην απέναντι πλευρά. Ξανά στο Φελεμέγκα η μπάλα. Το σκρινάρει ο Κότσις. Κλείνουν καλά τα ταλέντα, η μπάλα στο Νούκε, τρομερή πάσα του Νούκε στο Λοράβο. Σώζει ο Μπίλις αλλά με φάουλ. Απίστευτη φάση για τον Νούκε. Τέταρτο φάουλ για τον Μπίλι, ακόμα μένουν 25 δευτερόλεπτα. Να δούμε τι θα κάνει ο Λοράβος από τη γραμμή. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη, rebound ο Μπίλις, βλέπει τον Κόλια. Θέλουν φάουλ εδώ οι παίχτες του άφοβου. Δεν μπορούν να μην κάνουν φάουλ. Στο Πιερί η μπάλα, Πενταγιώτης. Φάουλ
φάουλ τώρα για τον άφοβο στα 13 δευτερόλεπτα. Δεν γινόταν να μην κάνει φάουλ ο άφοβο. Τα ταλέντα είχαν τα 24 από τα 25 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος του αγώνα και να τους έμενε η μπάλα στα χέρια. Δεν υπήρχε περίπτωση ο άφοβος να προλάβει να κάνει κάτι. Να δούμε τι θα κάνει ο Πενταγιώτης από την γραμμή τώρα. Μέσα η πρώτη, είναι πάρα πολύ εύστοχος γενικά ο Πενταγιώτης, αλλά το τελευταίο δίλεπτο των αγώνων είναι πάντα διαφορετικό. 2 στις 2 ο Πενταγιώτης, 58-55 time out για τον άφοβο. Γυρίσαμε 13-8 έχει ο άφοβος για να ισοφαρίσει τον αγώνα, είναι πίσω με 3 πόντους. Επαναφορά πηγαίνει στο νου και σηκώνεται κατευθείαν για 3, είναι άστοχος στο rebound, ο Μπίλης παίρνει φάουλ. Αν βάλει έστω και μία βολή ο Μπίλης, νομίζω κρίνεται ο αγώνας με 9 δεύτερα και στις 2 κατοχές δεν προλαβαίνει πια ο άφοβος. Για να δούμε όμως τι θα κάνει ο Μπίλης αν τις χάσει και τις 2, ο άφοβος θα έχει άλλη μία ευκαιρία λογικά. Έξω η πρώτη από τον Μπίλη. Μέσα η δεύτερη. Στις 4 το μάτς δεν νομίζω πια ότι μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Εκτός αν τα χαμένα τα λίτα αυτοκτονήσουν. Στο πλάι μπάλα ο Νούκες σηκώνεται για 3, είναι άστοχος. 2 δεύτερα με ένα ακόμα Φελεμέγκας να σηκωθεί και εκείνος. Αυτό είναι το μάτς. Τα ταλέντα παίρνουν μια απίστευτη νίκη απέναντι στον άφοβο. Καλή συνέχεια.